Μια νέα λαμπρή σελίδα εγκαινιάζεται αύριο για την Εκκλησία της Κρήτης με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, να στέλνει μηνύματα ενότητας με τη δέσμευση ότι θα είναι στο πλάι κάθε κριτικού, συνεχίζοντας το σπουδαίο έργο του προκατόχου του, κυρίου Ειρηναίου. Να ευχηθούμε να είναι στερεωμένος ο νέος Αρχιεπίσκοπος μας, κύριος Ευγένιος, να έχει καλή ποιμαντορία, να καρποφορήσει το έργο του στην Εκκλησία και εμείς όλοι, οι συνεργάτες του, ο κλήρος, ο λαός, οι μοναστικές αδελφότητες, να σταθούμε στο πλευρό του για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μας σε τούτους τους δύσκολους καιρούς που τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά στολίζεται με λουλούδια εν ώψη της αυριανής τελετής ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλων εκκλησιών, του Πρωθυπουργού, Υπουργών Βουλευτών του Νησιού, του Προέδρου του Κινάλ, του Περιφερειάρχη, Δημάρχων και άλλων φορέων. Να διακονήσω την ειρήνη και την ενότητα της Κρητικής Εκκλησίας. Να διακονήσω την ενότητα του λαού μας, του όμορφου, ευγενικού και ευλογημένου. Άξιος! Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα εκπροσωπήσουν δύο Κρήτες στην καταγωγή, ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος και ο Μέγας Πρωτοσύγγελος κ. Θεόδωρος. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβρίλ. Την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών θα εκπροσωπήσει ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Κασανδρίας κ. Νικόδημος. Την Εκκλησία της Κύπρου και τον Μακαριότατο Προκαθήμενό της θα εκπροσωπήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαωρίας, κύριος Γρηγόριος. Θα εκπροσωπηθεί επίσης η Ιερά Αρχιεπισκοπή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά και επίσης θα έχουμε από την Ελλάδα και το εξωτερικό περίπου 15 αρχιερείς. Βεβαίως, όσο είναι ήδη γνωστόν, θα μετέχει ο Ξοχότατος κύριος Πρωθυπουργός στην τελετή της ενθρονήσεως, ο οποίος θα αφηχθεί αύριο το πρωί εδώ και θα φτάσει πρώτη ενάρξεως της τελετής. Η άφηξη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης αναμένεται στις 12 το μεσημέρι στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Θα κατέλθει από το αυτοκίνητό του, δια να ενδυθεί το μανδύα, να παραλάβει τη ράβδο στα χέρια του από τον τοποτηρητή της Αρχιεπισκοπής, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κύριον Ειρηναίο, τον οποίον πραγματικά ευχαριστούμε. Στην εξέδρα η οποία θα έχει ετοιμαστεί στον προαύλιο χώρο θα τον προσφωνήσει ο κύριος Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Λαμπρινός, και ο Σεβασμιότατος θα αντιφωνήσει. Και έπειτα θα εισέλθουν εντός του ναού, όπου ήδη θα έχουν εισέλθει πριν από την άφηξη του Αρχιεπισκόπου όλοι οι προσκεκλημένοι και οι επίσημοι. Εντός του Μητροπολιτικού Ναού θα ακολουθήσει η ακολουθία της ενθρονήσεως και προσφωνήσεις, τις οποίες θα κατακλείσει με το ενθρονιστήριό του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Το τέλος της ενθρονήσεως θα ακολουθήσουν οι διατεταγμένες και ενενομισμένες ομιλίες των εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων εκκλησιών που εκπροσωπούνται, κυρίου Περιφερειάρχου, με καταληκτήρια την ενθρονιστήρια ομιλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ευγενίου. Μετά από αυτό, ο Σεβασμιότατος θα χαιρετήσει τους ανθρώπους που θα ευρίσκονται εντός του κυρίως ναού. Μέσω της Κρήτη TV θα γίνεται ένα παραγωγή εικόνας εσωτερικά σε όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία για το μεγάλο αυτό γεγονός για το νησί μας. Η ακολουθία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 2 το μεσημέρι. Και έτσι θα μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα. Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 6 η ώρα, ο Σεβασμιότατος θα γίνει δεκτός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, συνοδεία και των άλλων επισκεπτών Αγίων Αρχιερέων, όπου θα τελεστεί ο Εσπερινός. Πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να ευχηθούν στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης το απόγευμα του Σαββάτου στον Εσπερινό, που θα τελεστεί στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, καθώς και το πρωί της Κυριακής, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Ώστε όλοι οι άνθρωποι που θα θελήσουν να προσέλθουν, να του ευχηθούν, να φιλήσουν το χέρι του, να λάβουν την ευχή του και να τον επιστηρίξουν με τις δηλώσεις και τις εκδηλώσεις της υιικής τους αγάπης. Λόγω της τελετής ενθρόνησης, αύριο θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα παγορευτεί η κυκλοφορία και στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα κεντρικών δρόμων για συγκεκριμένες ώρες. Στον κυρίως ναό θα είναι περίπου 150 πρόσωπα, στον κυρίως ναό, τηρουμένων των αποστάσεων, και στον γυναικονίτη θα είναι η κληρική της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και αντιπροσωπεία των κληρικών της Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Την τελευταία ημέρα της παραμονής στο Ρέθυμνο, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δέχτηκε το πρωί στο Επισκοπικό Μέγαρο τις ευχές των Ρεθυμνιωτών, ενώ το μεσημέρι τέλεσε τρισάγιο στους τάφους των προκατόχων του, Μητροπολιτών του Ρεθύμνου, Τίτου, Θεοδόρου και Ανθίμου.
Στη συνέχεια μετέβηκε προσκύνημα στη Μονή της Παναγίας των Μυριοκεφάλων και στο ιστορικό μοναστήρι του Αρκαδίου.